Θα μεταφερθούμε τώρα στη Ρόδο, σωστά κύριε Σπύρο μου? Βεβαίως, θα μεταφερθούμε στην Ρόδο. Εκεί έχει επεκταθεί και φουντώνει αυτό το κίνημα της ομπρέλας, αν μπορούμε μάλλον. Κίνημα της ομπρέλας, της ξαπλώστρας, της ξαπλώστρας, της πετσέτας. Ο κύριος Ιάκωβος Γρίλης έχει την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού. Ήταν πρώην πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο του Δωδεκανήσου. Σωστά τα λέω, κύριε Γρίλη? Τις δουλειές σας, δόξα τω Θεώ, τις έχετε. Τις έχετε εγκαταλείψει, έχετε αφήσει προς το παρόν, γιατί μαζί με άλλους εκεί κατοίκους της Ρόδου έχετε δείξει μια μεγάλη ευαισθησία και μια ευαισθητοποίηση να κινητοποιηθείτε σχετικά με τις παραλίες, την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Τι συμβαίνει εκεί στο νησί σας? Όπως ακριβώς τα λέτε, εδώ και δύο μήνες περίπου, βλέποντας την απαράδεκτη κατάσταση η οποία υπήρχε στο νησί, όπου σε λίγο υπήρχε ο κίνδυνος. Εδώ βλέπουμε, συγγνώμη κύριε Γρίλη, για να βοηθάμε και τους τηλεθεατές. Ναι. Είναι φωτογραφίες που μας στείλατε εχθές και αφορούν τουλάχιστον δύο παραλίες του νησιού. Η μία παραλία είναι της Αγίας Άννας και νομίζω είναι αυτή, και αυτή η παραλία είναι το λιμανάκι του ο Μικρός Γυαλός εκεί στον Άγιο Παύλο. Ακριβώς, ακριβώς. Από πάνω, ακριβώς από αυτό το λιμανάκι, είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Λίνδου. Σωστά. Αν θέλετε, για να έχουν και εικόνα οι τηλεθεατές, εδώ βλέπουμε την... Εδώ είναι ο Μικρός Γυαλός στη Λίνδο. Είναι ένα σημείο, όπως βλέπετε, κάτω ακριβώς από την... αρχαιολογικό χώρο. Της, έτσι, είναι περιοχή απόλυτα ελεγχόμενη. Συγγνώμη, εκεί είναι ιδιωτική περιοχή. Γιατί αν την ξαναδείξουμε αυτή τη φωτογραφία και την κρατήσουμε, αν τη φέρουμε και μπροστά να τη δούμε όλη τελείως τη φωτογραφία αυτή. Είναι φοβερό, κοιτάξτε. Αυτή είναι μια μικρή παραλία. Έτσι, το ερώτημα που θες, η παρατήρηση που κάνατε είναι πάρα πολύ εύστοχη. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι ενώ εσείς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εντοπίσατε το πρόβλημα, οι τοπικές αρχές από την αρχή του καλοκαιριού, παρά τις παρεμβάσεις που κάνουμε, θεωρούν ότι όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο χώρο υπάρχει παράνομη κατάληψη παραλίας. Υπάρχουν παράνομοι εκβραχισμοί με δυναμίτες, προκειμένου να δημιουργηθούν τα πλατώματα τα οποία βλέπετε. Εμείς, δεν ξέρω αν έχετε λάβει, κάναμε μία δημόσια παρέμβαση για αυτή την περιοχή. Πριν μας πεις, κύριε Γρίλη, για τη δημόσια παρέμβαση, ερώτηση πολύ ξεκάθαρη. Εγώ τώρα είμαι επισκέπτης, φτάνω στη Ρόδο και θέλω να πάω εκεί σε αυτή τη μικρή παραλία να κάνω τον μπάνιο μου. Πρέπει δεν υποχρεωτικά μπορείτε. Να καθίσω κάπου? Προσέξτε, η διαμόρφωση και η ανάπτυξη των ξαπλωστρών έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που πρακτικά δεν υπάρχει δυνατότητα να καθίσετε. Δηλαδή, αυτή ουσιαστικά η παραλία έχει απολέσει το δημόσιο χαρακτήρα της, έχει μετατραπεί σε ιδιωτικό κομμάτι, όπου παράλληλα λειτουργεί εστιατόριο χωρίς προβλεπόμενες άδειες. Έχει κατασκευαστεί προβλήτα ξύλινη εντός της θάλασσας, την βλέπετε, όπου πάνω εκεί υπάρχει ανάπτυξη και επιπλέον ξαπλωστρών. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχει γίνει προβλήτα με ξαπλώστρες πάνω, μέσα στη θάλασσα. Ακριβώς στη φωτογραφία την οποία έχετε ζουμάρει, αν δείτε, εκεί έχει και κάτι δεντράκια πάνω. Έχω βάλει κάτι δεντράκια πάνω στην... ακριβώς, εδώ. Ναι, το βλέπουμε. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια προκλητική παραβατικότητα. Στην παρέμβαση την οποία κάναμε... Λέμε ασυλία δίχως όριο έως πότε. Μετά την παρέμβαση, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, ότι θα αντιμετωπίσει και, και έχει δώσει εντολές υπηρεσίες για να ελέγξουν αντίστοιχες καταστάσεις, χθες στείλαμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σας αναφέρουμε. Και επιπρόσθετα ζητάμε και θέματα τα οποία σχετίζονται... Να ρωτήσω κάτι το οποίο το θεωρώ ουσίας, γιατί είστε και άνθρωπος που έχετε διοικητική διάθεση, δηλαδή γνωρίζετε, καταλαβαίνετε, αφού είστε πολιτικός μηχανικός. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχει άδεια ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται εκεί και πράγματι να του έδωσαν όλο αυτό το κομμάτι που βλέπουμε? Σίγουρα υπάρχει άδεια, αλλά... Όχι, για να αξιοποιηθεί.
Όχι, μην λέτε σίγουρα. Μα είναι δυνατόν να έχει πάει μόνος του να έχει βάλει τις ομπρελές. Καταλαβαίνω λοιπόν, να έχει κάνει. Να έχει καταλάβει περισσότερο χώρο είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, αλλά να έχει πάει μόνος του και να έχει βάλει τις ξαπλώστρες, δύσκολο. Λοιπόν, προσέξτε. Μετά από έρευνα την οποία κάναμε, υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραχώρηση των παραλίων. Σωστά. Όσες συμβάσεις υπήρχαν, είχαν ισχύει μέχρι 31 Δεκάτου του 2022. Στις δημοπρασίες οι οποίες έγιναν φέτος και από τον Δήμο και από την Κτηματική, η συγκεκριμένη παραλία δεν δημοπρατήθηκε. Το ξαναλέω, δεν δημοπρατήθηκε. Θέτουμε λοιπόν δημόσια ερωτήματα, εάν συγκεκριμένα, τρία ερωτήματα. Πρώτον, εάν υπάρχει παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το λέμε δημόσια, το λέμε επωνύμως, το λέμε στην τηλεόρασή σας. Να μας ακούσει όλη η Ελλάδα. Δεύτερο ερώτημα, υπάρχει αυτή τη στιγμή μισθωτήριο ενισχύ. Αυτά τα ερωτήματα, μισό λεπτό. Καλώς κάνετε και τα θέλετε, αλλά νομίζω ότι τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κύμα επιθεώρησης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, νομίζω ότι αυτά θα απαντηθούν, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα να συζητάμε δημόσια αν έχει άδεια ή όχι. Εγώ ρώτησα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει άδεια, γιατί πράγματι ένας αυθαιρέτος να πάει μέσα στη νύχτα να βάλει τόσες ομπρέλες εκεί, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Όπως και η επόμενη εικόνα, συγγνώμη, την επόμενη εικόνα, αν μπορούμε να τη δούμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι νομίζω, μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Εδώ υπάρχει ένα κενό κομμάτι, βλέπω αριστερά. Στις δύο άκρες. Σωστά. Στις δύο άκρες βλέπω ένα κομμάτι. Εκείνη η παραλία Αγαθή, λέγεται. Πώς λέγεται η παραλία εκεί? Παραλία Αγάθη. Αγάθη. Στην περιοχή Θαράκη. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν. Εδώ λοιπόν προσέξτε, ούτε εδώ, ούτε αυτή η παραλία έχει άδεια παραχώρησης χρήσης για ξαπλώστρες. Εάν υπάρχει, ας την δείξουν όλοι να ενημερωθούμε, υπάρχουν παράνομα καντίνες με πρωτόκολλα κατεδάφισης και απομάκρυνσης, οι οποίες λειτουργούν κανονικά, δεν έχουν αδειοδότηση για τη λειτουργία τους. Ναι. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει από την πρώτη παρέμβαση δημόσια που κάναμε στα μέσα του Ιουνίου και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση. Τώρα, πριν σας αφήσουμε να ρωτήσω κάτι, επειδή έχει ξεκινήσει και έτσι λίγο έντονα και βλέπουμε ότι κινούνται οι έλεγχοι, έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν αυτοί που είχαν απλωθεί παραπάνω, έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν τις ξαπλώστρες? Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο, ναι. Στην περιοχή μας υπάρχει ισχυρή αντίσταση που προφανώς έχει σχέση και με την κατά πόσο να ενεργοποιούνται ή όχι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που προφανώς στην περιοχή μας είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρήλη. Πριν σας αφήσουμε μόνο, ο τουρισμός συνεχίζεται στη Ρόδο, έτσι? Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Ναι, με αφορμή την, έτσι, και αυτό το οποίο συζητάγατε πριν έρθουμε μαζί στην συζήτηση, η καταστροφή ήταν μεγάλη, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε. Η ομαλότητα έχει επέλθει σε όλο το νησί. Η Ρόδος αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό για διαφορετικά είδη επισκεπτών. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ψηφίζουμε και Ρόδο φέτος.